Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek. Η απώλεια κοραλιών είναι η πραγματικότητα που βιώνει το μεγαλύτερο οικοσύστημα κοραλλιογενών υφάλων στον κόσμο, γνωστό ως Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος. Ο Dr. Manuel González Rivero είναι ο εκτελών χρέη διευθυντή του ερευνητικού προγράμματος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Θαλάσσιων Επιστημών. Αναφέρει ότι έχει παρατηρηθεί περαιτέρω λεύκανση, η οποία προκαλείται κυρίως από τη θερμική καταπώνηση λόγω της κλιματικής αλλαγής και δεν βοηθήθηκε από τους τροπικούς κυκλώνες Kirrily και Jasper του περασμένου καλοκαιριού. The Greber Reef also experienced the effect of two cyclones. Particularly tropical cyclone Jasper caused a significant damage for two different reasons. One is that cyclones generate wave heights that are above 4 meters, where we've seen significant damage from mechanical damage from those waves generated, but also the flooding, the freshwater flooding that comes out of the rains generated by the cyclone also caused significant mortality. Το Ινστιτούτο παρουσίασε νέα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την έκταση της ζημιάς. Οι αρχικές έρευνες στο Βόρειο Κουίνσλαντ δείχνουν ότι η κάλυψη των κοραλιών έχει μειωθεί σε 12 από τους 19 υφάλους μεταξύ των νήσων Lizard και Cardwell. Περισσότερο από το 1 τρίτο της κάλυψης των κοραλιών χάθηκε στον τομέα Cooktown Lizard Island, η μεγαλύτερη ετήσια μείωση για το τμήμα αυτό στα 39 χρόνια παρακολούθησης. Στο τμήμα του Kerns, η κάλυψη των κοραλιών μειώθηκε κατά λίγο περισσότερο από το 1 τρίτο στους 5 υφάλους, ενώ στο τμήμα Infel παρέμεινε στα ίδια επίπεδα στους 4 υφάλους που ερευνήθηκαν. Ο Dr. Rivero είπε ότι για το Lizard Island και άλλους υφάλους, η κάλυψη των κοραλιών είναι γνωστή ως μέτρο της υγείας των υφάλων. It's not the only variable that represents the health of the reef, but as an overall, it indicates the amount of cover or the amount of reef that is covered by corals. Corals are one of the main engineers of reef. Without corals, coral reef wouldn't exist. So therefore, the more coral cover we've seen in the reef typically signals that it's better. Η Dr. Μάγια Σρινιβασάν είναι ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Τζέιμς Κούκ και επισημαίνει ότι η απώλεια της κάλυψης των κοραλιών μπορεί επίσης να επηρεάσει άλλες μορφές ζωής. Many coral reef fish are highly reliant on live coral, particularly branching coral for shelter. Some species feed on live coral, and so when you get a loss in coral cover, you get a loss in fish numbers as well, and probably other types of organisms that we just are not counting them. Μια πλήρης αξιολόγηση των επιπτώσεων στην κάλυψη των κοραλιών σε όλους τους υφάλους θα είναι διαθέσιμη το επόμενο έτος. Όμως, στον απόϊχο αυτών των τελευταίων ευρημάτων υπάρχουν νέες εκκλήσεις για καλύτερη δράση όσον αφορά την κλιματική αλλαγή από την κυβέρνηση, ώστε να συμβάλλει στην διασφάλιση του μέλλοντος των υφάλων. Ο Σκοτ Χίρν είναι ο πρόεδρος της UNESCO για την κλιματική ευπάθεια και την πολιτιστική κληρονομιά. It's really important to remember that our Great Barrier Reef is not just a natural wonder, it's also a source of livelihood for tens of thousands of people. The first thing that we have to do, and that we have to do very effectively, is to respond to the causes of climate change. And that means reducing greenhouse gas emissions. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.